στους Ορθοδόξους λαούς. Κοιτάξτε, οι δοκιμασίες είναι πάντοτε μια παιδαγωγία του Θεού, η οποία αποβλέπει σε ένα καλό σκοπό. Γι' αυτό ο Απανάγαθος Θεός επιτρέπει. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τις οποίες ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες. Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί με τις δοκιμασίες συνερχόμεθα, καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι η πορεία μας δεν είναι σωστή, ερχόμαστε σε μετάνοια και διορθώνουμε τη ζωή μας ώστε να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αυτό βέβαια γίνεται και για τα επιμέρους πρόσωπα των χριστιανών, αλλά γίνεται και για τους χριστιανικούς λαούς. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα και νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Και γι' αυτό δεν πρέπει και να απελπιζόμαστε, διότι γνωρίζουμε ότι πίσω και από τις δοκιμασίες βρίσκεται η παιδαγωγούς αγάπη του Θεού, η οποία τελικώς οικονομεί τα πράγματα ώστε από το πικρό να βγει γλυκή. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να παρηγορούμεθα, όπως άλλωστε συνέβη και στην μακραίωνα ιστορία του γένους μας και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα τους στο Θεό, δεν απελπίστηκαν, ήξεραν βέβαια ότι δια τα σαμαρτίας μας πάσχομαι, αλλά τελικά είχαν μέσα στον πόνο, είχαν και την ελπίδα και γι' αυτό μπόρεσαν και άντεξαν κιόλα. Διότι αν δεν είχαν αυτή την ελπίδα θα είχαν όλοι εκτουρκιστεί. Γνωρίζετε ότι ο τουρκικός ζυγός ήταν πολύ σκληρός και οι αδελφοί μας, οι υπόδουλοι πατέρες μας υπέφεραν τα πάνδυνα. Φοβερά δοσήματα, παιδομαζώματα και εξευτελισμούς, διώσεις και τόσα άλλα που είναι γνωστά, και όμως άντεξαν. Και άντεξαν γιατί τους παρηγορούσε η Εκκλησία, η Θεία Λειτουργία, τα μοναστήρια, η χάρις του Θεού. Μάλιστα έχει πολύ σωστά λεχθεί ότι ο Ορθόδοξος λαός επί Τουρκοκρατίας είχε προετοιμαστεί με την φιλοκαλική κίνηση, η οποία φιλοκαλική κίνηση τονίζει την παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία δια των ακτίστων ενεργειών του, και έτσι ο λαός, γνωρίζοντας ότι ο Θεός δεν είναι απόν αλλά είναι παρόν δια των ακτίστων ενεργειών του, έπαιρνε κουράγιο και δύναμη να αντιμετωπίσει τον βαρύτατον πειρασμό, τη βαρυτάτη δοκιμασία της φοβεράς δουλείας. Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι μία απάντηση σας. Εκτός τούτου νομίζω ότι οι δοκιμασίες ακόμα και στους δικαίους ανθρώπους βοηθούν να λάμψει περισσότερο η αρετή τους, να τελειωθούν περισσότερο εν Κυρίω. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Άγιοι και Απόστολοι υπέμειναν δοκιμασίες, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε το γνωστό σκόλοπα, και όταν ζήτησε από τον Κύριο να τον πάρει, ο Κύριος απήντησε: αρκίσει χάρη, η καρδίνα μήνυμα, ασθενία τελείωται. Και ο πολύαθλος Ιώβ ήταν δίκαιος. Έπαθε και υπέμεινε φρικτή δοκιμασία, όχι για να τιμωρηθεί, αλλά για να λάμψει αρετή του και να πάρουμε όλοι εμείς παράδειγμα. Και νομίζω είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο πατρίς Στανιλωάε, ότι όταν μπορούμε και υπομένουμε τις δοκιμασίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, με αγάπη στο Θεό, ωφελούμεθα πολύ, διότι όταν αγαπάμε το Θεό γιατί όλα πάνε καλά, αυτή η αγάπη μας μπορεί να είναι ιδιωτελής. Όταν αγαπάμε το Θεό για τα δώρα Του, ίσως δεν Τον αγαπάμε για αυτό τον ίδιο το Θεό. Ενώ αν ο Θεός οικονομικός, παιδαγωγικός πάρει τα δώρα Του, όπως παραδείγματος χάρη είναι η υγεία και άλλα δώρα του Θεού, και εμείς εξακολουθούμε να αγαπάμε το Θεό, τότε φανερώνεται ότι αγαπάμε το Θεό όχι για τα δώρα Του αλλά για τον ίδιο το Θεό. Και αυτή είναι μια αληθινή αγάπη. Γέροντα, πολλές από τις δοκιμασίες τις οποίες υφίσταται ο Ορθόδοξος λαός σήμερα οφείλονται σε προκλήσεις αλλοφύλων ή ετεροδόξων λαών. Ποια πρέπει να είναι η στάση των πιστών απέναντι σε αυτούς τους αλλόφυλους ή ετερόδοξους οι οποίοι προκαλούν αυτές τις δοκιμασίες? Κοιτάξτε, εμείς πάντοτε πρέπει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας, όπως λέει ο Κύριος, και να προσευχόμεθα να τους φωτίσει ο Θεός. Άλλωστε και αυτοί χρησιμοποιούνται από τη Θεία Πρόνοια για να βοηθηθούμε εμείς να συνέλθουμε. Αλλά από την άλλη μεριά πάλι πρέπει και να προστατεύσουμε
το έθνος μας, την πίστη μας, όχι από εγωισμό, αλλά από αγάπη. Και επίσης και από αγάπη για αυτούς ίδιους τους εχθρούς μας, διότι επειδή τους αγαπάμε δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κάνουν κακά πράγματα, γιατί βλάβουν την ψυχή τους. Άρα λοιπόν όταν αμυνόμεθα για την πίστη μας, γιατί λέω αμυνόμεθα γιατί το να επιτιθέμεθα δεν είναι χριστιανικό πράγμα, δεν είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά το να αμυνόμεθα είναι επιβεβλημένο. Όταν λοιπόν αμυνόμεθα πρέπει να το κάνουμε και από αγάπη προς τους εχθρούς μας, να μην τους επιτρέπουμε να κάνουν το κακό. Και έτσι και αυτοί να κολλάζονται χειρότερα. Η αγάπη λοιπόν επιβάλλει και την άμυνα για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, η οποία φυλάει την πίστη μας. Εδώ θα ήθελα να πω αυτό ότι, και να το υπογραμμίσω, ότι για μας η πατρίδα μας είναι κάτι πολύ ιερό, περισσότερο ιερό από κάθε άλλη πατρίδα για όλους τους άλλους ανθρώπους, γιατί φυλάει την Ορθόδοξο πίστη. Και αν η πατρίδα μας φυλάει την Ορθόδοξο πίστη, θα έχει ευλογία από το Θεό. Και ο Θεός χάρη της Ορθόδοξου πίστεως θα φυλάξει την πατρίδα μας. Αν όμως απεμπολίσουμε την Ορθόδοξο πίστη μας και είτε πέσουμε, παρασυρθούμε από την αθεία, πρακτική ή θεωρητική, είτε παρασυρθούμε από τις αιρέσεις και τις κακοδοξίες, τότε θα χάσουμε και την πατρίδα μας. Γιατί ο Θεός, όπως σας είπα, έχει εμπιστευθεί στην πατρίδα μας τον μεγάλο και ατίμητο θησαυρό της Ορθόδοξου πίστεως, τον οποίο ο κόσμος κατ' εξοχήν έχει ανάγκη στη σημερινή εποχή. Γέροντα, πότε θεωρείται ελεύθερη μια πατρίδα? Η πατρίδα είναι ελεύθερη όταν οι άνθρωποι που την απαρτίζουν δεν είναι υποδουλωμένοι στα πάθη. Γιατί μπορεί να υπάρχει εξωτερική ελευθερία, αλλά δεν υπάρχει εσωτερική ελευθερία. Και εδώ θα ήθελα να σας θυμίσω και αυτό που λέει ο Κάλβος: αρετή και τόλμη θέλει ελευθερία. Δεν μπορούμε να έχουμε ελευθερία αν δεν έχουμε αρετή. Και άμα έχουμε αρετή, θα έχουμε και τόλμη. Και αυτό το έχουμε δει, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, ότι πράγματι, άμα λείψει η αρετή και λείψει και η τόλμη, ελευθερία δεν έχουμε. Γέροντα, μπορείτε να μας πείτε, για μια και πλησιάζουμε στην εβδομάδα των παθών, όπου χαρακτηρίζεται από το σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα, έχει το σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα, όπως και εσείς λέτε συνήθως σε ομιλίες σας, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το χαροποιόν πένθος της Εκκλησίας, για το νόημα του Σταυρού και της Ανάστασης? Ναι, είναι γνωστό αυτό ότι η Εκκλησία μας, η πίστη μας, έχει δύο πόλους. Ο ένας είναι ο Σταυρός και ο άλλος είναι η Ανάσταση. Και ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ο Σταυρός μόνος του και να μην ακολουθείται από την Ανάσταση, ούτε ποτέ να υπάρχει Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Ο Σταυρός πάντοτε ακολουθείται από την Ανάσταση και η Ανάσταση προϋποθέτει το Σταυρό. Γι' αυτό και ο Υιός του Θεού δεν θέλησε να μας σώσει με ένα άλλο τρόπο, αν και ήταν Θεός αλλά και αναμάρτητος, αλλά θέλησε να μας σώσει δια του σταυρικού του θανάτου. Να μπει δηλαδή μέσα στη σκοτεινή φυλακή μας, να σηκώσει όλο το βάρος της δικής μας αμαρτωλότητος και μέσα από τη φυλακή μας να σπάσει τα δεσμά της αμαρτίας, του διαβόλου και του θανάτου και δια της Αναστάσεώς του να μας χαρίσει ελευθερία και άνεση και αιώνιον ζωήν. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τον δρόμο του Σταυρού και της Αναστάσεως, και οι χριστιανοί γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να συναναστηθούμε με τον Χριστό, ούτε να περιπατήσουμε την κενότητα της ζωής, παρά μόνο αν συσταυρωθούμε με τον Χριστό και αν και εμείς ζήσουμε την ζωή του Χριστού, τη ζωή της θυσίας, της υπερβάσεως του εγωισμού, της νίκης κατά των παθών. Οπότε και έτσι συμμετέχουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι και το χαροποιόν πένθος, δηλαδή να νικάμε, να αγωνιζόμεθα κατά των παθών μας. Τον αγωνιζόμαστε κατά των παθών μας, οπωσδήποτε αυτό είναι ένα πένθος. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αγωνίσεις, να ξεριζώνεις τα πάθη σου, αλλά ξεριζώνοντας τα πάθη σου συμμετέχεις στη χαρά της Αναστάσεως, συνανίστασαι με τον Χριστό και από αυτή τη ζωή ζεις την αιώνια ζωή. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν περιμένουμε να, μετά το θάνατο να ζήσουμε την αιωνιότητα, τη ζούμε από τώρα. Όπως είπε ο αείμνηστος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, εμείς οι χριστιανοί έχουμε ήδη μία εσχατολογία η οποία είναι εγγενιασμένη ήδη σε αυτόν τον κόσμο. Το έσχατον, η βασιλεία του Θεού, έχει ήδη εγγενιαστεί, είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος, η βασιλεία του Θεού και έρχεται με τα παρατηρήσεως, αλλά είναι εδώ, είναι μέσα μας.
η Βασιλεία του Θεού για μας Ορθόδοξους είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι απλώς μια εξωτερική τακτοποίηση του κόσμου, αλλά είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας, στη ψυχή μας, στη ζωή μας. Έχοντας λοιπόν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχουμε χαρά και συγχρόνως κάνουμε τον αγώνα μας κατά των παθών, και όσο πιο πολύ ελευθερώνομαστε από τα πάθη, τόσο πιο πολύ ζούμε τη χαρά της Αναστάσεως. Γέροντα, να σας ευχαριστήσουμε γιατί σταλάξατε πραγματικά παρηγοριά στις ψυχές μας και να σας αποχαιρετήσουμε έτσι απλά με μια ευχή όπως ο Ορθόδοξος λαός στην Κύπρο συνηθίζει να λέει, για σας προσωπικά, για τους μοναχούς της Μονής σας και για όλους τους μοναχούς του Αγίου Όρους και όλους τους Ορθοδόξους χριστιανούς. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Ναι, και εγώ σας εύχομαι καλό Πάσχα, πλουσία την ευλογία του Σταυροθέντος και Αναστάντος Κυρίου και να μην χάσει η Κύπρος το πνεύμα εκείνο το ωραίο με το οποίο τα παιδιά της ΕΟΚΑ αγωνίστηκαν και με πίστη στον Χριστό θυσιάστηκαν για την πίστη και για την πατρίδα. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε εσάς και στην Κύπρο. Ευχαριστούμε την ευχή σας. Την ευλογία του Αγίου Θεού να έχετε.